αυτός να βγούμε από την κρίση. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σα. Φυσικά η ενέργεια και ο τομέας του περιβάλλοντο θα μα βοηθήσουν να βγούμε από την οικονομική κρίση. Ε, και γι' αυτό είναι ο σκοπό του δημόσιου διάλογου το Σάββατο, η ώρα 5 που διοργανώνω, για να μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμο ποιε θα είναι οι μελλοντικέ οδηγίε που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιε θα είναι οι μελλοντικέ δουλειέ και για ειδικευμένο και για ανειδίκευτο προσωπικό και για να ξέρει πώ να επενδύσει και πώ να βγούμε από αυτήν την οικονομική κρίση. Δηλαδή, ο τομέα συγκεκριμένα τη ενέργεια, πώ μπορεί να επισπεύσει ε, την έξοδο. Είναι τεράστιο. Με τεράστης. συγκεκριμένα δύο-τρία παραδείγματα. Συγκεκριμένα ένα πολύ απλό παράδειγμα ναι. είναι η εξοικονόμηση ενέργεια σε παλιά σπίτια. Το οποίο είναι μια συζήτηση που είχαμε έναν φίλο μου πάνω σε αυτό. Ε, να μπορέσουν να δοθούν Κινήτρα, το οποίο δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάντα οικονομικά, να βρει έναν παλιό σπίτι να ξέρει ποια είναι η ενεργειακή του κατηγορία, πώ είναι ενέργεια σπαταλά στο ρεύμα του, και αυτόματα να πάρει μέτρα για να μειώσει αυτή την ενέργεια, αυτήν τη σπατάλη. Και αυτό δημιουργούνται δουλειέ σε πολλού τομεί. Πρώτον, σε αυτού που κάνουν του ενεργειακού ελέγχου, σε αυτού που θα πουλούν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Και το πιο σημαντικό, θα μειωθούν τα έξοδα τη ΑΕΚ και του κράτου που σπαταλούν τα λεφτά στο πετρέλαιο που είναι βασικά ισότιμα. Δηλαδή απλά απλέ κινήσει που μπορεί την... κάλλιστα να φέρουν σημαντικέ μειώσει. Βέβαια, ε, να σα δώσω παράδειγμα, εγώ στο σπίτι μου τριάρη διαμέρισμα με τη γυναίκα μου και το παιδί μου, το ρεύμα μα έρχεται 40-50 ευρώ το μήνα. Πώ το καταφέρνετε. Ε, ειδικά τώρα που δεν χρειάζεται ούτε θέρμανση ούτε air condition, εάν έχει ενεργειακά αποδοτικέ συσκευέ, δηλαδή... τα καταφέρνει. Όταν αγοράζουμε μια, καινούργια μια τηλεόραση. συσκευή, βλέπουμε την κατηγορία. Ναι. Ακριβώ. Ναι. Είναι αυτή η κατηγορία από πράσινο έω κόκκινο. Και που διαλέγουμε πράσινο. το πράσινο. Εννοείται. Α πούμε, μια καινούργια τηλεόραση ε, LED τεχνολογία καταναλώνει όσο μια παλιά λάμπα το 40 w Ολόκληρη τηλεόραση, όσο μια παλιά λάμπα. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνει, αν κάποιο είναι σπίτι συνέχεια και βλέπει συνέχεια τηλεόραση, μόνο που θα αλλάξει την τηλεόρασή του, μπορεί να του μειωθεί 10, 20 και ευρώ το μήνα ανάλογα με την κατηγορία. Μία κίνηση. Άλλη κίνηση για το σπίτι. Ε, Απλέ κινήσει πάλι είναι τα σκίαστρα, το οποίο αυτό είναι περισσότερο για το καλοκαίρι. Ναι, το οποίο ναι. μία τέντα στο παράθυρο, για να μην μπαίνει μέσα το φω, δεν είναι ακριβό. Και αυτόματα θα σου μειώσει πάλι ε, όσον αφορά για το σπίτι τα έξοδα σου, αλλά δημιουργούνται και δουλειέ για αυτού που θα έρθουν να σε συμβουλεύσουν. Σίγουρα. Ε, Τι άλλο ε, μπορούμε να κάνουμε από του τομεί. Εντάξει, στο σπίτι μετά μπαίνουν αυτόματα. Αν δεν προσέχει σαν άτομο και να αλλάξει η συμπεριφορά σου, να κλείσει τα φώτα, να ξέρει πότε θα κάνει μπάνιο, να μην ανοίξει το θερμοσύφωνα το πρωί και να κάνει μπάνιο το απογεύμα και όλα αυτά. Τα υπόλοιπα θα υπάρχουν ένα οικονομικό κόστο. Και στι συσκευέ που είναι στο στάμπα ή να κλείνουν. Ε, ναι, αλλά αυτό είναι ασήμαντο εάν δεν έχει καλέ συσκευέ. Αλλά το θέμα τη ημερίδα είναι πιο γενικό. Ε, οι τρόποι που θα βγούμε από την οικονομική κρίση δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει κάποιο στο σπίτι του, είναι τι μπορούν να κάνουν τα πανεπιστήμια στο να φέρουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούν να κάνουν ιδιωτικέ εταιρείε για να βοηθήσουν νέα άτομα με νέε ιδέε πάνω, στο, πάνω στον τομέα τη ενέργεια και του περιβάλλοντο στο να χρηματοδοτηθούν και να προωθήσουν τι ιδέε του. Ε, και το πιο σημαντικό νομίζω είναι να ενεργούμε για το μέλλον και να προβλέπουμε. Και να παρακολουθούμε τι ευρωπαϊκέ οδηγίε για να ξέρουμε τι θα έρθει σε τρία-πέντε χρόνια και να είμαστε από τώρα προετοιμασμένοι για να αντεπεξέλθουμε. Και όταν έχουμε αυτή την υποδομή, θα βοηθηθούμε και σαν Κύπρο να βγούμε από την οικονομική κρίση. Και όλα αυτά κρίσης. το Σάββατο στι 5 στη δημοσιογραφική αιστεία. Ναι, θα είναι ένα ανοιχτό διάλογο. Το οποίο αυτό τι σημαίνει ότι μετά από μια σύντομη παρουσίαση των ομιλητών, όπου θα είναι ο κύριο Θεοπεμπτο, ο πρώην επίτροπο περιβάλλοντο, ο κύριο Χρυωστόμου που ήταν ο πρώην διευθυντή του ΕΤΕΚ, ο κύριο Κώστα που είναι καθηγητή του ΤΕΠΑΚ, η κυρία Χαραλάμπου που είναι διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου και ο κύριο Ευθυμίου που είναι από την ΑΕΚ μετά από μια σύντομη παρουσίαση των ατόμων με κάποιες ερωτήσεις από εμένα προς αυτούς για τα πρώτα 30 λεπτά, μετά το κοινό θα μπορέσει να ρωτήσει ό,τι θέλει ε, Μάλιστα. τους ομιλητές, τους ειδικούς. Δεν είναι να μιλάω καθένας μισή ώρα και να ο κόσμος. Ευχαριστούμε κύριε Χαραλαμπίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε πώ